Τι έγινε στην Επιτροπή Παιδείας? Κύριε Σαββίδη. Ναι, με ακούτε? Ναι. Είχαμε την δεύτερη συνεδρίαση του θέματος που το πάμε. Κύριε Σαββίδη, δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω, να δυναμώσετε λίγο τον ήχο, να τον ακούσουμε τον κύριο Σαββίδη, να τον δυναμώσει ο κύριος Σαββίδης. Επιχειρήστε πάλι να σας μιλήσουμε. Κύριε Σαββίδη. Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, πείτε τι έγινε. Είχα τη δεύτερη συνεδρίαση που αφορά τους κατακτητές του οικονομικού διευθυντή. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε να τον καλέσουμε στο τηλέφωνο, τον κύριο Σαββίδη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να τον καλέσουμε στο τηλέφωνο τώρα και μέχρι να τον καλέσουμε, θα σας πω έτσι την ιστορία, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες μέρες, ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, είχαν συζητηθεί κάποιες σε εισαγωγικά καταγγελίες του οικονομικού διευθυντή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι δεν μπορούσε να κάνει σωστά τον έλεγχο τον οικονομικό του ΤΕΠΑΚ. Και όπως ο ίδιος είπε, κάποιες αναφορές του βάζουν εμπόδια κάποιοι ακαδημαϊκοί. Αυτές τις καταγγελίες βέβαια δεν τις δέχθηκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου και είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα ο κακός χαμός στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα. Τώρα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει, είναι κάτι το οποίο εξετάζει πρώτα απ' όλα η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, υπό βεβαίως το βλέμμα και του Γενικού Ελεκτή. Γιατί και ο ίδιος ο Γενικός Ελεκτής είχε πει ότι θα δει το συγκεκριμένο θέμα, εάν ευστάθουν ή αν δεν ευστάθουν τελικά αυτές οι αναφορές. Σήμερα επανήλθε το θέμα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Τώρα, μεταξύ ποιών θα μας πει ο κύριος Σαββίδης, με αποτέλεσμα δυστυχώς ο οικονομικός διευθυντής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου να αισθανθεί άδεια θεσία και να χρειαστεί και μεταφορά του με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Κύριε Σαββίδη, λοιπόν, είπα την ιστορία έτσι όπως την έχω διαβάσει και την έχω ακούσει. Πείτε μας τι έγινε, κύριε Σαββίδη. Είναι καλά καταρχάς? Είναι καλά στην υγεία είναι του? Είναι καλά ο άνθρωπος, να μην ανησυχεί κανείς, ούτε η οικογένεια του. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Υπήρχε έτσι μια φόρτιση λόγω του θέματος συζήτησης, το οποίο ήταν η δεύτερη κατά συνέχεια συνεδρίαση, η οποία βλέπαμε τις καταγγελίες του οικονομικού διευθυντή. Κάποια επίθετα που είχαν λεχθεί τον έχουν φορτίσει συναισθηματικά. Και στην προσπάθεια του να απαντήσει, ένιωσε αδιαθεσία. Τελικά ο άνθρωπος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι μια χαρά στην υγεία και δεν θέλουμε τέτοιους συνεδριάσεις να οδηγούνται με αυτή την κατάληξη. Ευελπιστούμε ότι... Και όσο έφερε τον άνθρωπο σε αυτόν τον σημείο, οι βουλευτές ή οι ακαδημαϊκοί? Κοίταξε, φαίνεται... Μα συγγνώμη, και πριν λίγες μέρες νομίζω ο ίδιος είχε κάνει κάποιες καταγγελίες ότι δέχεται ψυχολογική πίεση, bullying, εκφοβισμό, είναι δημόσιες καταγγελίες του. Φέρε σήμερα δεν άντεξε σε αυτή την... Να λεπτό, κύριε Σαββίδη. Ο άνθρωπος αυτός έκανε καταγγελίες ότι δέχεται bullying από τους ακαδημαϊκούς? Μας είχαν επίσημα πριν 15 μέρες. Ναι, το θυμόμαι. Ναι, αλλά αυτό με τον bullying, δεν μας το είπατε. Εγώ τώρα το ακούω. Όχι, δέχεται, πριν 15 μέρες... Δέχεται εκφοβισμό. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι και... Δεν θα το χαρακτηρίσω. Από ακαδημαϊκούς, ένας άνθρωπος λέει ότι δέχεται εκφοβισμό. Από ακαδημαϊκούς, το λέω και το ξαναλέω. Συγγνώμη. Εγώ θα μεταφέρω, αγαπητοί μου, αυτό το οποίο έχει καταγγείλει. Μας έχει καταγγείλει πριν 15 μέρες ότι δεν αφήνεται να ασκήσει καθήκοντά του, δέχεται εκφοβισμό στην δουλειά του και αυτό ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του τον έλεγχο του προϋπολογισμού του κράτους. Αυτό μας έχει καταγγείλει επίσημα ο ίδιος, δημόσια. Μάλιστα. Και από ποιους δέχεται, σας είπε? Δεν έχει πει, δέχεται εκφοβισμό. Από ποιους δέχεται, ρωτήστε τον ίδιο. Δεν τον έχουμε τον ίδιο. Σας ρωτήσασταν εκεί, ακούσατε, δεν μας λέτε. Αυτό μας έχει πει. Καλά, δεν ρώτησε κανείς από τους βουλευτές από ποιο δέχεται εκφοβισμό? Αντιλαμβάνεστε από ποιους δέχεται εκφοβισμό. Όχι, να μας πείτε, σας ακούσατε με τα αυτιά σας, κύριε Σαββίδη. Δεν θέλουμε να μας πείτε δική σας πληροφορία. Ήσασταν μέσα στην Επιτροπή. Έχει πει ότι στον χώρο εργασίας του δέχεται εκφοβισμό. Δεν έχει κατανομάσει από ποιους δέχεται εκφοβισμό. Και έκανε αυτές τις καταγγελίες που έχει κάνει. Δεν λέμε αν είναι σωστές ή λάθος. Έχει κάνει καταγγελίες. Ήρθε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Σήμερα υπήρχε έτσι πια περισσότερη συναισθηματική φόρτιση και πίεση. Ο άνθρωπος όμως τώρα είναι καλά. Έχει διακοπεί η συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Και θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός είναι όλα καλά, εντελώς καλό, όλα καλά, δηλαδή, κύριε Σαββίδη? Όχι, βέβαια. Τέτοιες ενέργειες ή τέτοιες συμβάντα
δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση για όνομα του Θεού. Αλλά τι μπορούσαμε να κάνουμε όταν ένας άνθρωπος νιώθει αδιαφορία. Όχι, κύριε Σαββίδη, εσείς καλά κάνατε και κάλεσατε και τον ασθενοφόρο να πάει ο άνθρωπος εκείνα για προληπτικούς λόγους. Είναι καλά. Είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι, το θέμα είναι, κύριε Σαββίδη, αν όντως ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες ότι δέχεται ένας άνθρωπος εκφοβισμό για να μην κάνει οικονομικό έλεγχο, και από ποιους δέχεται τον εκφοβισμό, από ανθρώπους που υπηρετούν την εκπαίδευση, από ανθρώπους που εμείς περιμένουμε να μαθαίνουν στα παιδιά μας και στους φοιτητές μας να μην κάνουν εκφοβισμό. Αυτό είναι, και είσαστε αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, κύριε Σαββίδη. Αυτό, αν ισχύει, θα πρέπει να σας προβληματίσει πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Αυτό, αν ισχύει, θα πρέπει να σας προβληματίσει πάρα πολύ. Συμφωνώ και επαυξάνω, αγαπητή μου Στέλλα, γι' αυτό καθήκοντος ως Επιτροπή Παιδείας, όταν ήρθαν οι καταγγελίες κοντά μας, βάλαμε συνεδρίαση, κάνουμε τη δεύτερη συνεδρίαση, η οποία διακόπηκε, για να διερευνήσουμε. Είχαμε και το Γενικό Ελεγχτή της Δημοκρατίας μαζί μας, είχαμε και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών για να κάνουμε διερεύνηση αυτών των καταγγελιών. Το ΔΕΠΑΚ έδωσε τους δικούς του ισχυρισμούς επί των καταγγελιών. Τι λέει δηλαδή το ΔΕΠΑΚ? Έχει απορρίψει όλες τις καταγγελίες του Οικονομικού Διευθυντή. Όλες. Και τα 14 σημεία τα απορρίψει όλα. Αλλά ακούσαμε και για το Γενικό Ελεγχτή όσο αφορά τις δικές του καταγγελίες. Για παράδειγμα, έχει πει σήμερα ότι ακαδημαϊκός εργάζεται σε τρία ιδρύματα ταυτόχρονα. Και ζητήσαμε εμείς διερεύνηση. Πώς γίνεται σε τρία ιδρύματα, δύο δημόσια και ένα στο εξωτερικό ταυτόχρονα? Άρα, ο Γενικός Ελεγχτής σήμερα είπε ότι ένας από τους ακαδημαϊκούς του ΔΕΠΑΚ εργάζεται σε τρία πανεπιστήμια, ιδρύματα ταυτόχρονα. Και αυτός ο άνθρωπος που πρέπει να κάνει τον έλεγχο, φαντάζομαι θα ήταν μια από τις διαπιστώσεις του αυτές, έτσι. Ακριβώς, άρα περιμένουμε να συνεχιστεί για να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Απλά θέλω να διευκρινίσω εξής. Ο άνθρωπος είναι καλά. Κύριε Σαββίδη, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να νιώσει αδιαθεσία, φανταστείτε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται, γιατί θέλει να κάνει απλά τη δουλειά του. Λέω εγώ τώρα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Και δεν τον αφήνουν να το κάνουν εκεί. Τέλος πάντων, μας είπατε ότι πριν ήταν στο Πανεπιστημίο, το απορρίπτει. Θα ήταν πολύ καλό να έχουμε και τη θέση του πριν ήταν στο Πανεπιστημίο. Εάν και εφόσον. Ήταν ο αντιπρίτανος, ο οικονομικός αντιπρίτανος του Πανεπιστημίου. Μιλήστε μαζί του. Πώς έφτασαν στην Βουλή αυτή η συζήτηση? Πώς έφτασε? Έγιναν καταγγελίες ενώπιον σας, κύριε Σαββίδη? Έγιναν πριν την Επιτροπή σε τράγη καταγγελία στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Γι' αυτό καλέσαμε το θέμα αυτό για συνεδρίαση. Όπως εξορισμού και βάσει του κανονισμού, η Βουλή έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο. Ναι, ναι, πολύ καλά έκανε η Βουλή. Πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως θα πρέπει να το δούμε πιο έτσι γενικά το θέμα. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Γεωργίας. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο κύριος Κώστας Χατζηπαναγιώτης.